σήμερα πήραμε εδώ ναι, και, είχε... και το κέικ της Νεφέλης. Να τα βγάλω, να τα φτιάξω. Mm-hmm. Τώρα γιατί το έχουν με τα λίτσα. Αυτό πρέπει να είναι μέχρι κάτω για να... Εδώ είναι η κανελίτσα. Κανελίτσα της μαμάς. Αδυναμία ο Μικέλο. Τι είναι, θα βάλω άλλα. Απλά θα βάλω εδώ. Εμείς βάζουμε γυάλινα, μεταλλικά, τα δικά μας. Δεν ξέρω πώς σας βολεύεστε πραγματικά με αυτά τα χάρτινα. Μύρισε κανέλα. Και ηχητικό εφέ. Σοκολατίτσα μου εδώ. Αυτός είναι ο πιο λαχταριστός καφές που μπορείτε να πιείτε, φίλες μου. Από το σχολείο η Αντιγόνη τον πίνει αυτόν τον καφέ. Αν σας αρέσει το ζαχαρούχο γάλα, είναι ό,τι καλύτερο. Το ξέρετε, εμείς ζαχαρούχο γάλα πάμε μαζί. Λοιπόν. Τι θέλεις, καλαμάκι, ναι. Χοντρό, yes. Το πιο χοντρό ή το πιο λεπτό. Δεν έχω πρόβλημα, αρκεί να μην λυγίζει. Πες σου. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε παραγγείλει κάτι άλλο, θα μας έρθουνε. Θα σας τα δείξουμε και αυτά. Λοιπόν. Αγαπημένο κατάστημα το συγκεκριμένο. Ναι. Εδώ είναι τα δύο αρμυρά. Είχε γίνει ατύχημα. Χυθήκανε λίγο η γέμισή τους βασικά. Η γέμισή τους, δυστυχώς. Μάλλον έτσι όπως τα συσκευάσανε. Εδώ. Τι έχεις πάρει? Αυτό είναι cheesecake στην ουσία κρουασάν με κρέμα τυριού μέσα και φρούτα. Και εδώ είναι το κλασικό φιστίκι που παίρνει η μαμά. Η μαμά έχει άρρωτον το φιστίκι. Ναι. Θα τα βάλω εδώ. Νεφέλης, δεν της αρέσουν αυτά. Όσες φορές έχει πήραμε και κάκι. Ναι. Εδώ. Οπότε, αναφέρουμε και τα μαχαιροπύρουνά μας. Σας δείχνουμε εδώ και μας. Το χειροποίητο σουπλά. Είναι ψάθινο χειροποίητο σε λευκό μπες χρώμα. Είναι ψάθινο, είναι βανδάκι, ναι. Είναι natural, είναι ινδικό. Ναι, και μπορείτε να το βρείτε και στο e-shop μας. Πάω να φέρω τα μαχαιροπύρουνα για να πάρουμε το πρωινό μας. Σήμερα το πρωινό μας είναι απ' έξω. Είναι εξωτερικό. Ναι. Και βέβαια, θα μαζέψω λίγο πράγματα εδώ, γιατί έχουν έρθει πάλι σούπερ μάρκετ. Οπότε, άντε. Καλή απόλαυση. Ναι. Θα το φέρω λίγο προς τα εδώ. Μάλλον ξέρεις τι έπρεπε να είχαμε κάνει. Να είχαμε βάλει τα δικά σου από εκεί και τα δικά μου από εδώ. Θα κάνω μια μικρή αλλαγή τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι δικό σου. Ναι. Λοιπόν. Πάρ' το φιστίκι, βάλ' το από εδώ και φέρε αυτό εδώ. Όχι, θα πάρω αυτό που είναι δικό σου και θα πάρω αυτό, θα το βάλω εδώ. Εδώ. Κάθε μια το δισκάκι της. Ακριβώς, ορίστε. Thank you. Οπότε η κάθε μια μας έχει το δισκάκι της και το καφεδάκι της. Άντε, καλή μας όρεξη. Καλή μας όρεξη. Α, να σου φέρω και σε ένα τέτοιο σουπλά, αλλά είναι τεράστια, είναι πολύ, πολύ μεγάλο, πιάνει όλο το... Ναι. Νόμιζα ότι ήταν δύο στην αρχή, είναι μεγάλα έτσι, μπαμπάτσικα. Εγώ τα έβαλα πάλι λάθος, αλλά δεν πειράζει. Έχω λίγο εδώ. Κάνετε μου, είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε, πάνω απ' όλα με υγεία, Δευτέρα σήμερα. Και τι ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα, η... Εκτόσεις. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε ξεκινήσει τα ψώνια σας. Κάνετε ψώνια γιατί θα πάτε διακοπές ή γιατί θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στο σπίτι σας. Εμείς αποφασίσαμε να βάλουμε κάποιες εκτόσεις επιλεγμένα ήδη στο e-shop μας, σε καινούρια όμως προϊόντα. Θα
Πάμε να τα δείξουμε. Θα σας τα δείξουμε κιόλας, πάμε να σας τα δείξουμε. Να ευχαριστήσω τις φίλες που μου ευχηθήκανε για την εγγονή μου, την καινούργια μου εγγονή. Και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Έχουμε πάρει εδώ και το καφεδάκι μας μαζί, όσο θα σας δείχνουμε τα πράγματα, θα πίνουμε και το καφέ μας. Ήρθε η μαμά από το σπίτι και μετά ήρθαμε από εδώ. Ναι. Σήμερα θα μαγειρέψουμε εδώ. Θα φτιάξω μια μεσογειακή μακαρονάδα. Θα σας τη δείξουμε. Ναι. Οπότε πάμε να δείξουμε τώρα κάποια προϊόντα μας που έχουν έκπτωση 20%. Όλα αυτά που θα σας δείξουμε τα προϊόντα έχουν 20% έκπτωση. Θα ξεκινήσουμε με αυτό εδώ το κεράκι, που είναι το κεράκι καρπούζι, αδυναμία μου. Α. Και αν έχω κάψει. Ω, καρπούζι. Ω, καλά είσαι. Αχ, είναι ό,τι πιο καλοκαιρινό. Τρώω καρπούζι και συνοδεία έχω ένα κεράκι καρπούζι. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτές τις τσίχλες καρπούζι που ήταν έτσι και μεγάλες. Μυρίζει ακριβώς έτσι. Είναι απίστευτο το άρωμα που έχει. Λοιπόν, και θα συνεχίσω και εγώ με ένα κερί με άρωμα λεμονίτα. Είναι υπέροχο λεμονάτο, καλοκαιρινό άρωμα. Που είναι φανταστικό το άρωμα. Δεν χρειάζεται να το πανέξουμε το καπάκι, το μυρίζουμε. Με χρυσό καπάκι όπως βλέπετε. Και πάμε στα diffuser. Αγαπημένο κασμίρ, εκπληκτικό άρωμα. Όσες φίλες το έχουν πάρει, θα το ξέρουν. Λόγια δεν χρειάζεται. Όσες φίλες το έχουν πάρει, το ξαναπαίρνουν και το ξαναπαίρνουν. Το κασμίρ γενικά είναι θυστικό. Όποιος το μυρίσει, το παίρνει. Και είναι για όλο το χρόνο. Είναι για όλο το χρόνο. Είναι ένα άρωμα που δεν έχει εποχή. Είναι φανταστικό, γιατί έχει και ανατολίτικες νότες μέσα, αλλά έχει και μια καλοκαιρινή άβρα. Οπότε είναι πραγματικά, όποια εποχή και να το πάρεις, θα το ευχαριστηθείς. Είτε σε κερί το πάρεις, είτε σε diffusion, είτε σε ταμπλέτα για την ντουλάπα, για τα συρτάρια, σε οτιδήποτε γενικότερα. Θα συνεχίσω πάλι στο ίδιο μπουκαλάκι, μαύρο με χρυσό, με ένα καινούργιο άρωμα, το άρωμα jazz. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο άρωμα, ταξιδιάρικο. Σαν να ακούς μουσική, σαν να ακούς jazz. Είναι λίγο πιο κουλτουριάρικο θα έλεγα. Δείτε το εδώ. Συλλεκτικά αυτά τα συγκεκριμένα. Όπως και το ρόμι. Καταλαβαίνετε εδώ, άρωμα ρόμι. Είναι πραγματικά σαν να σε ταξιδεύει στην Ιταλία. Πάρα πολύ γλυκό, μεθυστικό, υπέροχο, φανταστικό. Diffuser εδώ, δείτε. Και ακόμα ένα diffuser. Έχουμε πιάσει όλη την Ευρώπη, Πάρις. Άρωμα παριζιάνικο, έτσι, ρομαντικό. Σαν να περπατάς στους δρόμους του Παρισιού. Και θα πάμε πάλι στην Ιταλία. Αυτό εδώ πραγματικά δεν ξέρω, από το μπουκαλάκι, από την ετικέτα, δείτε λίγο αμάλφι. Όσοι έχετε, θα το έχετε δει βασικά αυτό το μέρος, είναι όνειρο ζωής να πάω σε αυτό το μέρος ένα ταξίδι. Είναι τόσο... Προς το παρόν, ναι. Θα έχεις το άρωμα. Προς το παρόν θα μείνω με το μπουκαλάκι και μ' αρέσει, γιατί κοιτάξτε, έχει ένα ωραίο γαλάζιο χρώμα. Έχει πάνω λεμονάκια, γιατί όσοι γνωρίζετε αυτό το μέρος, συνοδεύεται έτσι από λεμονάκια, από φύλλα πράσινα. Είναι λουλουδάκι. Πάρα πολύ όμορφο μέρος. Ελπίζω να πάω κάποια στιγμή. Θα συνεχίσουμε με αυτό εδώ το diffuser. Με ένα απαλό ροζ μπουκαλάκι, δείτε. Πάρα πολύ καλοκαιρινό άρωμα, γλυκό. Σαν καλοκαιρινό κορίτσι. Οπότε είναι και λίγο παιχνιδιάρικο. Diffuser με ξυλάκια σε ροζ χρώμα έχει το συγκεκριμένο. Πιο κοριτσίστικο δεν μπορεί να υπάρξει. Και συνεχίζουμε και με άλλα diffuser. Νυκτολούλουδο. Θυμίζει καθαρά Ελλάδα. Ξέρεις τι μου θυμίζει, μου θυμίζει καλοκαίρι σε αυλή. Βραδιές μπιρίμπας. Ναι. Καρπουζάκι, θάλασσα. Με καλή παρέα. Ναι, μας θυμίζει πολύ ωραία. Δηλαδή το νυχτολούλουδο το έχουμε συνδυάσει με ένα συγκεκριμένο έτσι μέρος στο μυαλό μας. Λοιπόν... Ωραίες αναμνήσεις. Και πάμε με ένα κλασικό άρωμα σιτρονέλα. Χρειάζεται. Το βάζεις εκεί, είσαι στην αυλή σου, είσαι στο μπαλκόνι σου, στη βεράντα σου, όπου και να σε βάζεις εδώ, βάζεις τα ξυλάκια μέσα, δεν πλησιάζει τίποτα. Και για να τον ισχύσει ακόμα περισσότερο το συγκεκριμένο άρωμα, μπορείς να βάλεις και τον καυστήρα σου, να καίεις και μερικά μέλς
σιτρονέλας, δείτε εδώ, σε μορφή παστίλιας και είναι, έχεις εδώ και εδώ. Και υπάρχει το κεράκι, να ξέρετε, σιτρονέλας. Και πάμε σε αυτά εδώ τα γυάλινα, τα μπουκαλάκια. Εδώ είναι με πούδρα μωρού. Και όπως λέει πούδρα μωρού, τι άλλο θα μπορούσε να έχει. Πατουσάκια, πιπιλίτσες, καροτσάκια. Τα βλέπετε. Έχει όλα έτσι μορουδίστικα. Είναι πειρασμένη τώρα, είναι. Ναι, τα έχω κάνει καιρός. Από το νέο μέλος. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ πάω εδώ σε παστίλες που είναι με άρωμα καρπούζι. Σαν ντονατσάκια είναι. Είναι σαν ντονατσάκια βασικά. Αυτό το καρπούζι σου σπάει τη μύτη, δεν ξέρω. Με το φελό κλειστό και μύριζε σε γυάλινα. Κοιτάξτε τι λέγουν αυτά τα γυάλινα βαζάκια. Γενικά όλα έχουν πολύ έντονο άρωμα. Ό,τι σας δείχνουμε γιατί μας αρέσει το έντονο άρωμα. Τι άλλο θα μπορούσε. Beach, παραλία, καλοκαίρι, αστερίες, δελφινάκια, χταποδάκια. Είναι ένα άρωμα, μου θυμίζει αντιλιακό το συγκεκριμένο. Μου θυμίζει αντιλιακό που τρελαίνω εγώ για το άρωμα του αντιλιακού. Είναι τόσο ωραίο, δηλαδή το μυρίζεις και είναι στα μάτια και πραγματικά λες και είσαι σε μια παραλία. Είναι τέλειο. Δείτε εδώ σε γαλάζιο χρώμα. Συνοδεύστε μια ταινία. Με τι άλλο. Popcorn. Και σε σχήμα popcorn τα συγκεκριμένα μέλη. Θα ανοίξω να τα δείτε. Αχ. Είναι πραγματικά λες και... βουτύρου, βουτύρου. Μου μύρισε βούτυρο. Βλέπετε. Τι ωραίο. Και αυτά τα βαζάκια είναι ωραία γιατί μόλις τελειώσουν τα μέλη μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για κάτι άλλο, έτσι. Ναι. Και πάμε σε λίγο πιο ιδιαίτερα βαζάκια που είναι και συλλεκτικά. Λεμονίτα. Δείξαμε το κερί ή έχουμε και τα μέλη. Παστίλιες. Είναι γυάλινο με χρυσή λεπτομέρεια, διαμαντάκι στο καπάκι. Είναι πολύ ωραίο βαζάκι. Είναι πιο μικρό αυτό. Σαν φωτανιαρίτσα. Και εδώ έχουμε το πιο μεγάλο που έχουμε βάλει βαφλάκια μπανάνας μέσα, δείτε. Αυτά τα έχουμε βάλει σε έκπτωση γιατί είναι και συλλεκτικά. Είναι περιορισμένα τα κομμάτια. Είναι σαν κόσμο. Μετά μπορείτε να το διακοσμήσετε στο σαλόνι σας, σε ένα έπιπλο που θέλετε. Δείτε τι όμορφο που είναι. Και να βάλετε και ό,τι άλλο θέλετε. Εννοείται. Με λίγο νερό και λίγο σαπούνι βγάζετε και την ετικέτα και το κάνετε ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ. Μέλς. Το βλέπετε. Κεράσι. Ανοίγουμε. Έχει 4 κερασάκια μέσα. Μύρισε, δεν χρειάζεται. Εμένα μου έρχονται όλα από εδώ, έτσι κάθομαι από εδώ και μου έρχονται όλα. Πάμε σε ένα φανταστικό καλοκαιρινό άρωμα. Καρύδα. Δεν χρειάζεται αυτό συγκεκριμένο. Είναι κλειστό και μυρίζει. Μου έχει έρθει εδώ. Καρύδα και ανανάς. Φανταστικό. Σε λευκό φανταστικό. Κουτάκι. Θυμίζει θάλασσα, ξαπλώστρα, κατηλιακό. Είναι συγκλονιστικό το άρωμά του. Σε κίτρινο χρώμα. Να δείξω έτσι εδώ τα φρουτάκια. Δείτε τι ωραία σχεδιάκια είναι εδώ. Δείτε, όλα φρουτάκια. Πάρα πολύ ωραίο και να βρω και έναν ανανά να σας δείξω εδώ. Δείτε τι ωραίος. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το αρώμα μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Όλα βασικά είναι ένα και ένα. Και κοιτάξτε και τι ωραίο κουτάκι έχει. Είναι λευκό, με διαφάνεια πάνω στο καπάκι. Στο ίδιο έχουμε και εδώ, βανίλια φρέσ. Ένα υπέροχο άρωμα. Πολύ γλυκό άρωμα. Το συγκεκριμένο το έχουμε κάνει να είναι συννεφάκια. Ναι. Διάφορα συνεφάκια εδώ. Έχει το κλασικό αρώμα της βανίλιας αναμειγμένο με ένα άρωμα καθαριότητας. Οπότε είναι πολύ ιδιαίτερο. Δεν μοιάζει το άρωμα με βανίλια. Όχι, δεν είναι κλασική βανίλια. Βανίλια φρέσ. Τελείως διαφορετικό άρωμα. Λοιπόν, cannabis flower είναι ένα άρωμα... Ακούγοντας το κάναβι, δεν ξέρω τι μπορεί να σας πηγαίνει στο δεν μυαλό, καμία σχέση. Θυμίζει λουλούδι. Πολύ γλυκό λουλούδι. Υπέροχο όμως. Άρωμα, υπέροχο γλυκό άρωμα. Έχει νότες από διάφορα λουλούδια και είναι και έχει και διάφορα λουλούδια μέσα. Και είναι και πάρα πολύ έντονο. Είναι όλα λουλουδάκια. Έχει διάφορα λουλούδια, φύλλα, λουλούδια σε λευκό χρώμα. Και ξέρετε, όση ένταση θέλετε να δώσετε, βάζετε περισσότερα. Όσο θέλετε, αν θέλετε μια πιο ήπια, βάζετε πιο λίγα. Και πάμε εδώ σε μπάρες σοκολάτας, δείτε. Σε άρωμα βιβλιοθήκη και ποκόρ. Ανοίγετε, κόβετε ένα κομματάκι σοκολάτας, το βάζετε στον καυστήρα σας. Ή μπορείτε να κόψετε ένα κομματάκι σοκολάτας, να το βάλετε
στην τουλάπα σας, στο σιρτάρι σας, στα παπούτσια σας, όπου θέλετε να μυρίσει όμορφα. Αυτά μπορεί να τα κάνετε και έτσι. Πω, πω. Γενικά όλα. Αν πάρετε ένα πουγκάκι ή τέλος πάντων ένα πουγκάκι ή λίγη γάζα και το τυλίξετε, μπορείτε να τα βάλετε και στα σιρτάρια σας. Ή να τα κρεμάσετε και στις κρεμάστρες σας. Όχι σκέτα, θα τα βάλετε κάπου. Τώρα με αυτά τα που μυρίζω εδώ μου και έρθει να φάω popcorn βουτύρου. Μου έχει ανοίξει όρεξη εμένα, αφήστε τα. Α, έχω παραγγείλει ένα σούπερ μάρκετ και έχω βάλει... Πότε? Μάλλον αύριο. Θα περιμένω, θα κάνω υπομονή. Ναι. Και τέλος, έχουμε αυτά εδώ τα δύο καρδούλες, που είναι σαν μπιζουτιέρες, με ένα άρωμα γυναικείο. Βλέπετε. Σχήμα καρδούλες με λουλουδάκι. Ναι, είναι σε ροζ, απαλό χρώμα και σε λευκό. Μετά, όταν τελειώσει το άρωμά σας, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για οτιδήποτε θέλετε ή και για μπιζουτιέρα. Ακριβώς. Θα σας τα βάλουμε τα προϊόντα και κάτω στο κουτί περιγραφής με το σύνδεσμό τους, οπότε να μπείτε να τα δείτε. Και πάμε τώρα σε κάποιες σκούπες. Με αυτήν εδώ, πολύ όμορφη κούπα, που είναι σε κίτρινο και ροζ χερούλι. Ένα καιρινό φουλ. Mm-hmm. Τον καφέ σας. Γενικά είναι μια χαρούμενη, ναι, χαρούμενη κούπα. Λοιπόν, θα πάω σε μια κούπα εδώ με πάρα πολύ ιδιαίτερο χερούλι. Καπάκι δείτε. Και κουταλάκι, το οποίο μπαίνει εδώ. Δεν σας το βάζω τώρα, δείτε. Σε διάφορα χρώματα. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε επιλέξει. Ναι, λευκό με γαλάζιο καπάκι και δείτε τι ωραίο ιδιαίτερο εδώ σε σχήμα τριγωνικό χερούλι. Πάμε πάλι σε μία έτσι μπαμπάτσικη κούπα, μεγάλη κούπα. Vintage κούπα. Ναι, σε ένα πολύ όμορφο, απαλό ροζ χρώμα. Αυτή είναι από τις αγαπημένες μου κούπες. Και εμένα πάρα πολύ και υπάρχει και σε λαχανή βαριά και κούπα. Και υπήρχε και σε μπλε, νομίζω έχει εξαντληθεί το μπλε. Ναι, υπήρχε και σε άλλα χρώματα, δεν ξέρω. Ναι. Θα πάω τώρα σε μία κούπα έτσι πολύ βασιλική θα την χαρακτήριζα. Ιδιαίτερη. Καλοκαιρινή θα το έλεγα, καλοκαιρινή, μια και έχει τον παπαγάλο. Νομίζω ότι είναι για όλες τις εποχές η συγκεκριμένη κούπα. Πάρα πολύ ωραία. Δείτε, έχει μια κορώνα εδώ χρυσή, έχει ένα παπαγάλο και έχει και χρυσό κουταλάκι που μπαίνει εδώ, το έχω εδώ και το χρυσό του κουταλάκι. Δείτε πόσο αρχοντική κούπα είναι εδώ. Χρυσή λεπτομέρεια, λευκό χρώμα, ο παπαγάλος πολύ όμορφος. Πάρα πολύ ιδιαίτερη κούπα, πάρα πολύ. Και τέλος, εδώ, μία κούπα. Φραουλένια. Φραουλίτσα. Ένα κουταλάκι. Εδώ μπορεί να δείξει και το κουταλάκι, όμως είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και το κουταλάκι. Εδώ, βλέπετε. Θα ανοίξω. Ναι. Λοιπόν, εδώ δείτε κουτάλι. Και έχει και αυτό το πολύ ιδιαίτερο κουτάλι. Που είναι ίδιο με το χερούλι, με τη λαβή. Ναι, ναι. Το ανοίγουμε. Βάζουμε το κουταλάκι μας. Και βγαίνει σε διάφορα χρώματα στη συγκεκριμένη κούπα. Ξέρετε, έχουμε αδυναμία στις κούπες, οπότε... Κόσμημα, είναι φανταστική κούπα, φανταστική. Αυτά ήταν κάποια από τα προϊόντα μας που πουλάμε στο e-shop μας. Που έχουμε βάλει σε έκπτωση μείον 20%. Ναι. Και τώρα, αφού σας δείξαμε τα προϊόντα μας, θα πάμε να μαγειρέψουμε. Για συγκεκριμένα θα μαγειρέψω εγώ. Σήμερα θα μαγειρέψει η Αντιγόνη. Μια μεσογειακή μακαρονάδα απλή θα φτιάξουμε. Γιατί με αυτή τη ζέστη δεν έχει και όρεξη να φας και πολλά πράγματα. Βέβαια, εγώ το κομμάτι του μουσακά χτες το έφαγα. Έφτιαξε μουσακά χτες η μαμά. Παίζει να είχα να φάω περίπου ένα χρόνο. Ναι. Έχει, και, έχει μείνει ένα κομμάτι. Της το έχω κρατήσει, ειδικά της Αντιγόνης. Αν και τα δύο μου παιδιά λατρεύουν το μουσακά. Και ο γιος μου και η κόρη μου τους αρέσει πάρα πολύ. Εγώ νομίζω πολύ στον αδερφό μου αρέσει πολύ το παστίτσιο. Όχι, του αρέσει το μουσακά. Εντάξει, πολύ. Η αδυναμία του είναι. Ναι. Έχει μια προτίμηση στο πάντα από μικρά. Ο ένας ήταν με το παστίτσιο, ο άλλος με το μουσακά. Και ίδιο τα τρώμε και τα δύο, αλλά είχαμε έτσι μια αδυναμία. Ο ένας το παστίτσιο και ο άλλος το μουσακά. Οπότε, πάμε να φτιάξουμε παρέα τη μακαρονάδα και θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα η Αντιγόνη θα σας δείξει. Ο μαμαλάκης, η Βέφα, θα σας δείξω τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω για την πασίγνου στη μακαρονάδα της Αντιγόνης. Αυτή είναι η σπεσιαλιτέ μου. Λοιπόν, πάμε. Καροτάκι, πράσινη πιπεριά, κόκκινη πιπεριά, ένα μικρό κρεμμύδι. Θα το έλεγα και μικρό. Θα το βάλω όλο βέβαια. Σκορδάκι και
Αυτό εδώ μην το παραλείψετε. Φρέσκο κρεμμυδάκι, δείτε εδώ. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά, να ξέρετε, σε αυτή τη μακαρονάδα. Όλο θα το κάνεις, παιδί μου. Δεν θα το βάλω όλο, βέβαια, το φρέσκο κρεμμυδάκι. Θα βάλω λίγο. Δεν θέλω να σας τα πω και όλα τα μυστικά. Καταλαβαίνετε δηλαδή τώρα, γιατί μπορεί να υπάρξει και απομίμηση της γνωστής μακαρονάδας μου. Λοιπόν, πλάκα κάνουμε, έχει πιάσει βλακία μου τώρα. Όπως βλέπετε, καταρχάς, όπως βλέπετε, έχω ανάψει εδώ το κεράκι μου με αρώμα καρπούζι, διότι εγώ δεν μπορώ, άμα δεν κάνω ατμόσφαιρα, να μαγειρέψω. Εδώ θέλαμε να σας πούμε ότι όσοι συντηρείτε τα λαχανικά σας μέσα σε αυτό το δοχείο, όπως έδειξε η μαμά στο ψυγείο, να κρατάτε εδώ το βλαστάρι, τη ριζούλα, τη ριζούλα. Για να διατηρούνται πιο πολύ. Και πάμε τώρα να κόψουμε τα λαχανικά μας σε μικρά κομματάκια. Blender. Το κρεμμύδι και το σκορδάκι. Το κρεμμύδι και το σκόρδο θα τα βάλω στο blender, όλα όμως τα υπόλοιπα θα τα ψιλοκόψω. Παιδιά, το κρεμμύδι. Έγινε πάρα πολύ. Ναι. Γιατί μας πέραν κόκκινα, ενώ εμείς είχαμε πει λευκά. Ρίχνουμε πρώτα το κρεμμύδι με το σκόρδο. Δεν έχει κάψει ακόμα καλά, αλλά δεν πειράζει. Έτσι να είναι πλούσια. Ρίχνουμε και τα λαχανικά μας. Προσθέσουμε μία κουταλίτσα ζάχαρη. Ανακατεύουμε. Και εδώ ο βοηθός μου θα προσθέσει ένα μείγμα πιπεριού με τον ηλεκτρικό μας μήλο. Έχετε φωτάκι, οπότε... Έχετε φωτάκι. Τον συγκεκριμένο μπορείτε να το βρείτε και στο e-shop μας διαθέσιμο. Κουράστε, πατάτε το κουμπάκι και όπως βλέπετε, είμαστε καλά. Δείτε εδώ τι ωραία. Βοηθέ, σε παρακαλώ, ρίξε λίγο αλάτι. Λίγο θα ρίξουμε και θα βάλουμε και τη φέτα στο τέλος. Σας ευχαριστώ. Όσο
σεφ είναι εδώ και εγώ μοσέφ. Δηλαδή την έχουμε κάνει έτσι να έχει το ζουμάκι της. Και να βάλουμε φέτα και βάλουμε γιατί και γι' αυτό την έχουμε κάνει λίγο όπως βλέπετε ζουμερή, γιατί με τη φέτα θα σφίξει. Σε ροδέλες ελιάς. Οπότε αφήνουμε εδώ να δέσει και μετά μόλις βράζουμε και τα μακαρόνια και θα τα ρίξουμε μέσα. Και εδώ δεν θα φτιάξουμε. Λέμε να φτιάξουμε και μερικές μπρουσκέτες, να το κάνουμε όλο το ιταλικό μενού. Θα βάλουμε λαδάκι. Βάλουμε και σκόρδο. Δεν ξέρω γιατί να θέλει. Τρώει το σκόρδο. Θα βάλουμε πάστα. Πάστα σκόρδο. Λέω να βάλουμε και λίγο τυρί εκτός. Ναι, να βάλουμε. Είναι τέλειο. Τυρί λίγο, τυρί. Παραλλαγή. Ναι, δεν πειράζει. Είναι παραλλαγμένο το ιταλικό μενού. Λίγη γκούντα, τριμμένη. Και από πάνω μετά θα προσθέσουμε τη μοτσαρέλα. Κάναμε ένα ταψάκι αντικολλητικό χαρτί. Στρώνουμε τα ψωμάκια μας μέσα. Θέλει το έχει παραγγείλει σκέτο. Μόνο το λαδάκι και το σκορδάκι πάνω. Νομίζω καλές είναι έξι φέτες. Καλές είναι και από δύο να φάει κάθε μία. Να βάλουμε το μείγμα μας επάνω. Θα βάλω και λίγο αλάτι. Ναι. Πειράξουμε λίγο, αλλά... Εντάξει, δεν την πειράξουμε και πάρα πολύ. Όχι. Πολλοί βάζουν. Δύο ειδών τυριά θα βάλουμε. Εγώ αναρωτιέμαι που θα μπει το μοτσαρελάκι. Αλλά είπαμε, θα το κάνουμε έτσι λίγο μπαμπάτσικο. Λίγα έτσι για νοστιμιά. Η σάλτσα έχει γίνει τέλεια. Μόλις θα μπει και η φέτα και η ελιά, θα είναι ακόμα πιο τέλεια. Όπως βλέπετε, η Νεφέλη έχει πεινάσει, έχει έρθει στην κουζίνα να επιβλέψει να δει πότε θα γίνει το φαγητό. Εδώ, μοτσαρέλα. Τραγουδάει το κορίτσι. Τελείωσες τις ασκήσεις σου. Τους γρίφους σου μάλλον. Είναι οι γρίφους στο τελευταίο διάστημα, θα σας μιλήσουμε και για αυτά τα βιβλία. Είναι οι γρίφοι βαρεμάρας, ναι. Οι οποίοι μας τα κάνανε δώρο για απέστεση. Πήγαμε στη τα φίλη μας την Παρασκευή και η μαμά της φίλης μας της Βάλιας μας έκανε δώρο. Γιατί αυτό το ψωμάκια δεν είναι τέτοιο. Γιατί δεν τα είναι τρώσεις δικά σου. Αυτά. Θες να σου βάλω. Όχι, καλύτερα. Όχι. Γιατί θα κάνουμε πιο απλά εσένα. Εντάξει. Και μας χάρισε ένα πάρα πολύ ωραίο τετράδιο με ασκήσεις γρίφους διάφορα που είναι ασκήσεις στην καλά και γρίφα αντιβαρεμάρας και λέμε να πάμε να πάρουμε και τα υπόλοιπα. Έτοιμες. Πάμε να τις βάλουμε φουρνό. Εδώ, λικουίνι. Μπαρίλα. Έτσι, αλλά ιταλικά το μακαρόνι να μέσα στην κατσαρόλα. Όπως βλέπετε εδώ, έχουν γίνει και οι μπρουσκέτες μας. Δεν τις αφήσαμε να πολύ ξεροψήθουν, μας αρέσει γιατί να είναι και λίγο πιο ζουμερές. Και περιμένουμε να βράσουν και τα μακαρόνια. We'll be right back.
κλείσιμό μας. Πάμε να ρίξουμε και τη σαλτσούλα μας. Δείτε τι ώρα που έχει γίνει. Να σας χαιρετήσουμε και να πάμε να φάμε. Κορίτσια μου, ένα ακόμα βιντεάκι έφτασε στο τέλος του. Να σας ξαναευχηθούμε να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα, πάνω απ' όλα με υγεία. Από την Αντιγόνη, τη Ρούλα και την Εφελίτσα, φιλάκια πολλά!